Σήμερα θα μιλήσουμε για μακροοικονομία Ευρώπης, Ευρωζώνης, Ελλάδος, ελλείμματα και χρέη. Θα μιλήσουμε για ένα αμιγώς επιστημονικό θέμα υψηλής επιστημοσύνης, όχι τυχαίας επιστημοσύνης, που είναι η διαστημική. Επειδή όμως θα μιλήσουμε για επιστήμη, για να θυμηθούμε κάτι που λείπει από τον νεοελληνικό χώρο, σήμερα, εχθές μάλλον 2 του μήνα, είχαμε την επέτειο του θανάτου του μεγαλύτερου Έλληνα μαθηματικού, φυσικού, πολιτικού, μηχανικού και αρχαιολόγου, του Κωνσταντίνου Καραθεοδωρή. Όχι Καραθεοδωρής, Καραθεοδωρή είναι το κανονικό. Παγκοσμίου φήμης, δημιουργός θερμοδυναμικών αρχών, συνεργάτης του Αϊνστάιν, τον συμβουλευόταν ο Αϊνστάιν, και αυτόν τον ξέχασαν όλοι οι επιστήμονες της Ελλάδος. Και διερωτώ με στα σχολεία, δεν θα έπρεπε να αναλυθεί αυτό το θέμα σήμερα? Τι μαθαίνουμε στους μαθητές από τους αρχαίους Έλληνες μαθηματικούς, παραδείγματος χάρη το Θαλή για παράδειγμα, τον Ευκλήδη, και αυτά δεν τα μαθαίνουμε καλά. Επίσης, επειδή μιλάμε για αυτό το Υπουργείο, λέγεται Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, με τον κύριο Νίκο Παπά, πήρε διάφορα τμήματα από άλλα υπουργεία, κυρίως από το Υπουργείο του κυρίου Σπίρτζη των Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, τα δίκτυα. Θα του πρότεινα ότι επειδή όλα τα θέματα της διαστημικής έρευνας, τεχνολογίας, βιομηχανίας, ανταγωνιστικότητας, επιχειρηματικότητας περνάνε από τα Υπουργεία Ανάπτυξης, εξού και οι συναντήσεις των αντίστοιχων υπουργών στο Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καλό είναι η Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας, που όλα αυτά τα χρόνια ήταν στο Υπουργείο Ανάπτυξης και ασχολήθηκε με το θέμα και το ξέρει καλά, να πάρει και αυτή μαζί του. Είναι κάτι το πρωτόγνωρο αυτό που λέει για την ελληνική διαστημική υπηρεσία, δηλαδή εννοεί έναν φορέα που τον αποκαλεί Εθνικό Κέντρο Διαστημικών Ερευνών ΑΕ. Όχι. Το 2001 ή μάλλον λίγο πιο πριν, Γενικός Γραμματέας Έρευνας και Τεχνολογίας ήταν ο Νίκος Χριστοδουλάκης. Μετά έγινε Υπουργός Ανάπτυξης και μετά Υπουργός Εθνικής Οικονομίας. Τότε λοιπόν το 2001 έφτιαξε τον πρώτο νόμο, υπάρχει ΦΕΚ, του πρωτοκόλλου συνεργασίας της Ελλάδας με τον Εθνικό Οργανισμό Διαστήματος που είχε ήδη δημιουργηθεί από το 1975. Τη σκητάλη την πήρε μετά ο κύριος Σιούφας, Δημήτρης Σιούφας, που το 2004 ενέταξε την Ελλάδα ως κανονικό μέλος στον Εθνικό Οργανισμό Διαστήματος, ήταν το 16ο μέλος. Και μετά το 2007 υπέγραψε και τη συμφωνία του απόρριτου, της ασφάλειας των πληροφοριών, διότι όπως ξέρετε τα διαστημικά ζητήματα με τις τηλεπικοινωνίες, τις παρατηρήσεις συνόρων κτλ. Είναι καλό να ικανοποιούν μόνο τους Ευρωπαίους και όχι αυτούς που δεν ανήκουν στην Ευρώπη. Όλα αυτά τα χρόνια έτρεξε η Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας τα θέματα της διαστημικής στρατηγικής. Το 2012 με πανεπιστήμια και κοινωνικούς εταίρους προσπάθησε να φτιάξει ένα σχέδιο στρατηγικής ελληνικής διαστημικής που να είναι συμβατό με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Διαστήματος, και εκεί είδαμε κάτι το πρωτόγνωρο που πιστεύω ότι πολλοί Έλληνες δεν το ξέρουν, ότι συμμετείχε ενεργά με καταπληκτικές προτάσεις ένας σύνδεσμος βιομηχανιών που έχει τον τίτλο ΕΒΙΔΙΤΕ. Είναι δηλαδή βιομηχανής ελληνικής βιομηχανίας, διαστημικής έρευνας, τεχνολογίας και εφαρμογών. Λειτουργούν από το 2005 και θα ρωτήσει κάποιος, υπάρχουν τέτοιοι Έλληνες επιχειρηματίες? Εμείς ξέρουμε σουβλατζίδικα, κομμωτήρια, καφετέρειες κτλ. Ναι, υπάρχουν. Μάλιστα να σας πω ότι δουλεύουν σε μια αγορά niche, έτσι λέγεται στο marketing, όπου είναι ειδική αγορά υψηλής πιστότητας που δεν κινδυνεύει από κρίσεις. Τα άτομα που εργάζονται σε αυτές έχουν υψηλούς μισθούς, διότι απλούστατα έχουν πολύ υψηλά προσόντα και φεύγουν όποτε θέλουν, εάν δεν ικανοποιούνται να εργαστούν σε άλλα κράτη. Αποφεύγει το brain drain, άτομα σαν αυτά φεύγουν, 400.000 Έλληνες μετανάστες, εκ των οποίων υψηλούς επιστημονικής δυνότητας έχουν φύγει στο εξωτερικό. Καταφέρνει και έχει αυτό που λέμε στις επενδύσεις ROI 6, Return on Investment, επιστροφή επενδύσεων 6. Για ένα ευρώ που βάζουμε επένδυση εκεί, παίρνουμε 6 πίσω. Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός του Αεροδιαστήματος, που εμείς προβλέπεται πλέον και από τη συνθήκη της Λισαβόνας του 2009, το άρθρο 182,
Εμείς συμμετέχουμε, όπως είπαμε, με τον κύριο Σιούφ από το 2004. Έχει 22 μέλη σήμερα. Εμείς ήμασταν το 16ο. 80 δορυφόρους. Έχει και κοσμοναύτες. Συνεργάζεται με την NASA. Φτιάχνει το σύστημα Γαλιλαίο, το σύστημα Κοπέρνικους και άλλα. Όλα τα γεωχωρικά συστήματα τηλεπισκόπησης και πληροφοριών και παρατήρησης συνόρων και γεωργικών εφαρμογών και κλιματικής αλλαγής και ναυσιπλοείας και αεροδιαστημικής. Χρηματοδοτείται από τον προϋπολογισμό με 5,2 δις ευρώ περίπου το χρόνο. Εμείς δίνουμε 11,2 εκατομμύρια ευρώ, αλλά δικαίως πρέπει, αφού συμμετέχουμε σε ένα τέτοιο οργανισμό, να κερδίζουμε από αυτόν τον οργανισμό και βγάζει χρήματα και από πολλά επιστημονικά προγράμματα. Έτσι λοιπόν οδηγούμε εδώ και στη διαστημική πύλη. Όταν βγήκε αυτή η περιφέρεια Προπονήσου με τον κύριο Τατούλη, έφτιαξε ένα στρατηγικό και επιχειρησιακό σχεδιασμό, πολλούς και ειδικούς και θεματικούς. Ένας από αυτούς τους άξονες, και ελπίζω κάποιοι να τα διαβάζουν αυτά, γιατί πρέπει να τα διαβάζουν αν θέλουν να είναι πολίτες. Ένας άξονας από αυτούς ήταν η περιφέρεια να γίνει γνωσιοκεντρική. Περιφέρεια της γνώσης ευρωπαϊκή. Έρευνα, τεχνολογία, καινοτομία και μέσα από τις περιφερειακές επιτροπές. Αλλά για να γίνει αυτό χρειαζόμαστε συνεργασίες. Έγιναν λοιπόν με όλα τα πανεπιστήμια του κόσμου. Με το Εθνικό Μετσόβιο Πολύνο, με Μετσόβιο Πολυτεχνείο, με το δικό μας το ΠΑΠΕΛ, που έχει και ένα τμήμα διαστημικής μεταπτυχιακό, με το Δημόκριτο, με το Φον Κάρμαν Institute που δουλεύει με την NASA, με την Ακαδημία Επιστημών της Αγίας Πετρούπολης, για θέματα όχι μόνο διαστημικής, αλλά και θέματα νανοτεχνολογίας εφαρμοσμένης στην αγροτοδιατροφική αλυσίδα, για την παραγωγή ενέργειας από θαλάσσια κύματα και από πλωτές ανεμογεννήτριες. Έτσι λοιπόν, στο πρώτο αναπτυξιακό συνέδριο που έγινε το 2003, μας επισκέφθηκε και ένας μεγάλος Έλληνας επιστήμονας αστροφυσικής και καθηγητής στο Σαν Χωσέ της Καλιφόρνιας και συνεργάτης της NASA, όπου παρουσίασε την διαστημική πύλη, την Καλαμάτα. Η Καλαμάτα, να ξέρετε, έχει κάποια συγκριτικά από αυτής της διαστημικής απόψεως πλεονεκτήματα, δεν χρειάζεται να αναλύσουμε εδώ. Σας υπενθυμίζω ότι και στην Πύλο υπάρχει το πρόγραμμα, το τηλεσκόπιο βυθού των νετρινίων σε 4.200 μέτρα βάθος. Ο άνθρωπος αυτός έκανε μια πρόταση και μίλησε για μια διαστημική πύλη. Όμως πολλοί το παρεξήγησαν και νόμιζαν ότι μιλάμε για ένα ακροτήριο Canaveral, που θα φεύγουν και θα εκτοξεύονται πύραυλοι στο διάστημα. Δεν είναι αυτό το πράγμα. Είναι μία δομή ερευνητική, όπως είναι αυτή που θέλει να σχηματίσει τώρα ο Υπουργός, συμβατή με τις πολιτικές και τις στρατηγικές της Ευρώπης και του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος για την αξιοποίηση της διαστημικής επιστήμης, της τεχνολογίας, της βιομηχανίας, για να βελτιώσει την ανταγωνιστικότητα της περιφέρειας, διότι η ανταγωνιστικότητα δεν στηρίζεται σε πόσα κιλά πατάτες κάνουμε εξαγωγή, αν κάνουμε τον χρόνο. Όλα τα προηγμένα κράτη του κόσμου είναι κράτη γνωσιοκεντρικά. Και η Παππούα της Νέας Γουινέας έχουν διάφορα αγροτικά προϊόντα, αρκεί αυτό. Πάμε λοιπόν παραπέρα. Έτσι λοιπόν μπήκε και το πρόγραμμα της διαστημικής πύλης. Πολλοί όταν ακούνε διαστημική πύλη την συνδέουν και με το διαστημικό τουρισμό. Καλύτερα είναι να πούμε και μερικά πράγματα γι' αυτό. Ο διαστημικός τουρισμός είναι κάτι το πολύ εξιστημένο, είναι για ελίτ. Μόνο για να είστε τουρίστας σε ένα διαστημικό ταξίδι θέλετε 400.000 δολάρια, αφού σας περάσουν από ιατρικές εξετάσεις και αφού σας εκπαιδεύσουν πώς μπορείτε να συμπεριφερθείτε όταν υπάρχει έλλειψη βαρύτητος. Δεν είναι κανένας πύραυλος που σηκώνεται προς τα πάνω. Είναι τα ειδικά aeroplane ή μάλλον space planes της εταιρείας Galactic που έχει ποιος, ο Sir Richard Branson. Θα θυμάστε μετά το πέρας των Αμερικανικών εκλογών τον επισκέφθηκε ο Ομπάμα με την οικογένειά του στο ξενοδοχείο του στα British Islands. Τι κάνει εκεί πέρα, έχει ειδικά αεροπλάνα, δεν έχει πυράβλους όπως ήταν τα Concorde και λίγο πιο δυνατά. Δηλαδή ενώ με τον Boeing Λονδίνο Νέα Υόρκη είναι 7,5 ώρες, με τα Concorde ήταν 3,5, με τα δικά του αεροπλάνα είναι. Αλλά κανείς δεν μιλάει για διαστημικό τουρισμό στην Ευρώπη. Εάν κάποιος θέλει να έρθει να επενδύσει με τη μέθοδο των ΣΒΙΤ και να κάνει κάτι τέτοιο, με γεια του με χαρά του, όλοι έχουν δίκο όνους και η εθνική κυβέρνηση. Έτσι λοιπόν, εμείς μιλάμε για μια περιφερειακή δομή διαστημικής έρευνας, μελέτης, τεχνολογίας, βιομηχανικών εφαρμογών,
που να συνεργάζεται με όλες αυτές τις σπουδαίες βιομηχανίες που σας είπα προηγουμένως, για να ανεβάσει την απόδοση των επενδύσεων στην περιφέρεια. Έτσι λοιπόν, αν λοιπόν ο Υπουργός θελήσει να κάνει κάτι τέτοιο, εμείς έχουμε έτοιμο το σχεδιασμό, το κόρπους που θα πρέπει να υπάρχει και το πώς θα λειτουργεί, το επιχειρησιακό σχέδιο ενός τέτοιου περιφερειακού σχεδιασμού που μπορεί να τον πάρει αν θέλει και να συνεργαστεί με την περιφέρεια. Και επειδή ακούστηκαν πολλά σχόλια, άλλα ήταν υπέρ του κυρίου Υπουργού και υπέρ του κυρίου Θετούλη, άλλα εναντίον, καλό είναι να θυμίσουμε σε όλους όσοι σχολιάζουν, είτε γραπτός είτε ως ανώνυμοι, ότι και οι κρίνοντες κρίνονται. Πόση γνώση των πραγμάτων έχουν. Αυτά που λένε είναι προϊόντα ολοκληρωμένης σκέψης, ανάλυσης, γνώσης και συστηματικής, ή πετάνε εκεί στον αέρα σε στυλ καφενόβιο κάποια άποψη. Έχουν επίσης, όταν χρησιμοποιούν όρους που λένε διαστημική πύλη, καταλάβει και κατανοήσει τι είναι αυτή η διαστημική πύλη. Επίσης θέλω να τους πω ότι δεν είναι μόνο θέμα γνώσεων. Η πολιτική επιστήμη μιλάει για σάιολισμ, δηλαδή ασχετοσύνης, κάποιον που έχουν άποψη από ασχετοσύνη, αλλά μπαίνει και η ψυχολογία μέσα. Ποια είναι τα κίνητρα, ποια είναι η προσωπικότητα και ο χαρακτήρας, το background, η biodata αυτού ο οποίος κάνει κακόψυχες κριτικές, μη επεξεργασμένες και μη μελετημένες, είναι ένα θέμα που θα το αναλύσουμε με ψυχολογία και πολιτική επιστήμη σε άλλη εκπομπή. Για όλους λοιπόν αυτούς λέω, επιστήμη ποιητική ευδαιμονίας, ενώ αντίθετα απεδευσία παντών παθών μήτυρ. Και αυτά που πάθαινε η Ελλάδα σήμερα είναι προϊόντα απεδευσίας. Και επειδή κάποιοι μπορούν να τα πούν αυτά και να είναι φαντασιόπληκτοι, τους λέω να θυμούνται κάτι. Γραμμάτων άπειρος ου βλέπει βλέπων. Και όταν τα ακούνε αυτά που αντιδρούν γιατί έχουν μειονεκτικότητα ή δεν ξέρω τι, να θυμούνται ότι λέγανε οι αρχαίοι μόνο προπάτορες, δόξια μαθείς σοφά λέγον ουκ εφ λέγειν.